πλαίσια της εκστρατείας που κάνει η διοίκηση της ΓΕΣΕΒΕ για να ενημερώσει τον κόσμο για τη μεγάλη κινητοποίηση της 27ης Νοεμβρίου, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε στην πόλη μας τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Θα ήθελα ο πρόεδρος να σας πει 5 λόγια για το νόημα της σημερινής μας συγκέντρωσης και κυρίως για την κινητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών για την έξοδο από την κρίση. Σήμερα τα επικεφαλής αντιπροσωπείας του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας βρισκόμαστε στην Τρίπολη. Μία ημέρα σημαδιακή, 17 Νοέμβρη, με παιδιακή εορτή για το Πολυτεχνείο, για τους νεκρούς που έπεσαν πριν από 41 χρόνια και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου και τα αιτήματα, αν θέλετε, της εποχής εκείνης του 1973 παραμένουν και σήμερα επίκαιρα. Εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, παιδεία, υγεία, κοινωνική συνοχή. Η ΓΕΣΕΒΕ στα πλαίσια των κινητοποιήσεών της κάνει μια περιοδία σε όλη τη χώρα, κινητοποιεί τις επαγγελματίες τους εμπόρους στους βιοτέχνες στα πλαίσια της κινητοποίησης της 27ης Νοεμβρίου με μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα την ημέρα κατάθεσης του προϋπολογισμού. Ενός προϋπολογισμού ο οποίος στη σύνθεσή του οδηγεί σε περαιτέρω συρρήκνωση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φτωχοποιεί όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ολιγοπολεί την αγορά και δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στο σύνολο του ελληνικού λαού και των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Εάν στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης δεν μπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ανάπτυξη θα είναι όνειρο απατηλό και θα βιώνουμε δυσκολότερες ακόμα μέρες. Παρόλο, κύριε Καβαθά, που όλοι παραδέχονται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ρεχοκοκαλιά της οικονομίας, δυστυχώς βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι στην πράξη. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ώστε να μην μείνει κενό περιεχομένου αυτό που λέγεται? Θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη η πολιτική που είχε θετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 6 χρόνια, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει στην πράξη ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε σε εθνικό. Το σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα και να αποφασίσουμε επιτέλους στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια ύφεσης και 4 χρόνια μνημονίων ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη που θα βάζει στο επίκεντρο τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκείνες που έχουν το 85% της απασχόλησης στη χώρα και παράγουν το 72,5% του προστέμενου πλούτου. Τέτοιο σχέδιο εθνικό στρατηγικό για την ανάπτυξη δεν έχουμε. Αυτό προσπαθεί να βγάλει τώρα η Γενική Συνομοσπονδία σε συνεργασία με το ΙΝΕΡΠΟΣΤ και Πανεπιστήμια της χώρας, να καθορίσουμε δηλαδή εκείνους τους κλάδους της οικονομίας με τους οποίους πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν φτάνει ο τουρισμός, δεν φτάνει η ναυτιλία. Χρειαζόμαστε να ξαναδούμε τον πρωτογενή τομέα, το δευτερογενή, τη μεταποίησή μας, που σήμερα παραμένει το 50% του εξοπλισμού της, μένει εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Δεν αντέχει η χώρα άλλες επιχειρήσεις υπηρεσιών, χρειάζεται πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Θεωρείτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη ρευστότητας και το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα ή τα φορολογικά νομοσχέδια, το ασφαλιστικό, τι ακριβώς ιεραρχείται ως πρώτο? Ως κυριότερο θέμα σήμερα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της χώρας δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανένα από αυτά που είπατε. Ξεκινάμε με την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, με ένα σταθές φορολογικό περιβάλλον που δεν δίνει δυνατότητα σε κανέναν ντόπιο εξωτερικό επιχειρηματία να επενδύσει. Δεύτερον, επιχειρούμε 4 χρόνια χωρίς να έχουμε τραπεζικό σύστημα να στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Η ρευστότητα είτε μέσω των τραπεζών είτε μέσα από την κατανάλωση, με τις οικονομικές πολιτικές που ακολουθούν τα 4 τελευταία χρόνια, έχουν περιορίσει στο ελάχιστο δυνατότητα των πολιτών στην κατανάλωση. Έχουν χαθεί, μην ξεχνάτε, από το εθνικό ακαθάριστο προϊόν περίπου 60 δισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα έχουν λείψει από την πραγματική οικονομία, από την αγορά. Ταυτόχρονα οι τράπεζες αδυνατούν, παρά την ανακεφαλοποίησή τους, παρά την στήριξη που εδέχτηκαν από την κυβέρνηση και τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμα να χρηματοδοτήσουν την επιχειρηματικότητα. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα που ακούγεται στη λέξη ασφαλιστικό, με κίνδυνο τα ταμεία να μην είναι βιώσιμα, με πρώτο τον ΟΑΕ, ο οποίος θα κλείσει και το 2014 με έλλειμμα περισσότερα από 550 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως έχουμε ένα εχθρικό, μέχρι στιγμής ακόμα, κράτος απέναντι στις νέες επιχειρήσεις. Η αδειοδότηση, παρά την νομοθετική ρύθμιση που βγήκε, λείπουν 32 προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις για να πραγματικά να υλοποιηθεί η επιχειρηματικότητα και η αδειοδότηση σε μία στάση. Αν δεν γίνουν αυτές οι αναγκαίες μεταβολές στην εθνική πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις, σας λέω ότι δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση.